Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα ξανά. Πάμε να συναντήσουμε τον πρώην Υπουργό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κοκαλή. Γεια σας, κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Πολύζου, και στους τηλεθεατές σας. Μας έλεγε λίγο πριν η κυρία Μακρύ ότι πολύ ορθώς είπε ο Πρωθυπουργός, δεν θα κάνουμε σύγκρουση όπως θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σύγκριση. Και θεωρούν ότι είναι υπέρ ημών η σύγκριση. Εσείς του αντίον λέτε ότι εμείς έχουμε τα δικά μας παράσημα. Ήμασταν η κυβέρνηση που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, 1, 2, 5, 10. Γιατί όμως στα δημοσκοπικά πάντα ευρήματα δεν λειτουργεί υπέρ ημών η σύγκριση? Γιατί μια κυβέρνηση που λογικό είναι να έχει φθορά, όσο καλά και να τα έχει κάνει τα πράγματα, ας πούμε, το έχει κάνει άριστα. Και εσείς είχατε τη φθορά σας και διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις την έχουν. Υπολείπεστε. Κύριε Πολύζο, η κυβέρνηση ακολουθεί τη θεωρία του μικρότερου κακού. Τι εννοώ? Αντί να ασχοληθεί, να λάβει μέτρα, να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών, όλων των κατηγοριών, από τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους δημοσίους, τους εμπόρους, αντί ως κυβέρνηση να δώσει λύση σε αυτή την ληστεία, όχι ακρίβεια, που γίνεται στα σούπερ μάρκετ, συγκρίνει, γεννάει στο παρελθόν και συγκρίνει. Πρώτον, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει να επιδείξει έργο για την ανακούφιση των πολιτών. Όταν γυρνάει στο παρελθόν και λέει ότι τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα 4 χρόνια, τι κάναμε εμείς, σημαίνει αδυναμία να αποδείξει, να πει ότι μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των συμπολιτών μας. Όσον αφορά για τις δημοσκοπήσεις, θα το πω ακόμα μια φορά, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις πράγματι που δείχνουν 6 μονάδες. Υπάρχουν άλλες με 4 μονάδες διαφορά. Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Σύμφωνοι, αλλά και εσείς όταν πηγαίνατε προς την εξουσία το 2015, πριν από λίγες μέρες είχατε επέτειο, φαινόταν το πράγμα. Ακούστε, άλλη χρονιά το 2015, άλλο το 2023. Περάσαμε από το 2015 μνημόνια, περάσαμε πανδημία, έχουμε πόλεμο. Σήμερα θα αντιπαρατεθούμε με την κυβερνητική πλειοψηφία με βάση τα προγράμματά μας και με βάση αν αυτά τα οποία λέμε μπορούν να γίνουν, κύριε Πολύζο. Είναι ξεκάθαρο. Εμείς θεωρούμε και πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, ενώ μπορεί, δεν θέλει να βοηθήσει τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού σε αυτό το ληστρικό κύμα ακρίβειας. Θέλετε από τα καύσιμα, από τα ενίκια, τα υψηλά ενίκια, από τα τρόφιμα, από την ενέργεια. 22 ευρώ το μήνα είναι ψίχουλα να μπορέσει να αντιμετωπίσει ένας εργαζόμενος αυτόν τον πληθωρισμό. Άρα οι πολίτες έχουν να επιλέξουν με μια πολιτική η οποία δεν βάζει χέρι, να το πούμε έτσι, σοβαρό στην ακρίβεια, και με μια άλλη πολιτική η οποία τι λέει? Ότι ναι, για τα χρέη των πολιτών εμείς το 19 ψηφίσαμε τις 120 δόσεις το 18, που ήταν και μνημονιακό έτος. Αυτό λέμε και τώρα. Για τη δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας. Είχαμε δυνατότητα προστασίας πρώτης κατοικίας. Τώρα δεν υπάρχει. Αυτό είναι στο πρόγραμμά μας. Διαγραφή μέρους, επαναλαμβάνω, μέρους των χρεών που δημιουργήθηκαν στην πανδημία. 13η σύνταξη, την ψηφίσαμε το Μάιο του 19. Μας κατηγόρησαν ότι ήταν προεκλογικό. Την κατήργησε η κυβέρνηση τη 13η σύνταξη, την οποία θα επαναφέρουμε ολόκληρη για όλους τους χαμηλούς συνταξιούχους μέχρι 500 ευρώ και τμηματικά μετά κατά 50% από 500 ευρώ
και πάνω. Η ενέργεια, εάν δεν δοθεί λύση σοβαρή, δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή τα μεγάλα στρώματα να ανακουφιστούν. Τι εννοώ? Εάν δεν μπορεί η ΔΕΗ να ασκήσει κοινωνική πολιτική, δεν μπορεί η μεγάλη μάζα να αντιμετωπίσει αυτό το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια. Και πώς θα γίνει αυτό, κύριε Πολύζο? Με την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Προλαβαίνω πιθανό ερώτημά σας, μα θα κοστίσει. Η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ θα κοστίσει πολύ λιγότερο από τις επιδοτήσεις που δίνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση στους λογαριασμούς. Ξέρετε τι κάνει η κυβέρνηση? Τα παίρνει από τον προϋπολογισμό και τα δίνει στις εταιρείες. Εσείς από τη στιγμή που ξέρουμε ότι πάροχος ενέργειας στις ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας παραμένει η ΔΕΗ, πώς εγγυάστε ότι θα συγκρατήσετε τα κέρδη αυτών των εταιρείων? Θα σου πει ο άλλος, ελεύθερη αγορά έχω, εγώ το παίρνω και όσο θέλω το πουλάω. Πραγματική φορολόγηση των υπερκερδών, αυτών που πουλάνε ρεύμα, πρώτον. Δεύτερον, με την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, κύριο Πολύζο, θα μπορεί το κράτος, η πολιτεία, να ασκήσει κοινωνική πολιτική για τους αγρότες, για τους πολίτες οι οποίοι έχουν εισοδήματα πάρα πολύ μικρά, ώστε να μην κόβεται το ρεύμα. Έτσι μόνο μπορεί η ΔΕΗ να ασκήσει κοινωνική πολιτική, όταν θα έχει χαρακτήρα δημόσιο. Σήμερα όμως η ΔΕΗ λειτουργεί χειρότερα από ιδιώτη, όσον αφορά πάντα τις συνθήκες, τον ανταγωνισμό. Καύσιμα, ακόμα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το ζητάνε και λένε να δει η κυβέρνηση τη μείωση του φόρου στα καύσιμα. Μάλιστα. Δεν το κάνει. Μείωση του ΦΠΑ. Πότε έρχεται ο δικός σας αρχηγός, κύριε Κόκαλη? Σε λίγες ημέρες. Έτσι ξέρω και εγώ, μέσα στον Φεβρουάριο ότι θα έρθει. Μέσα στο Φεβρουάριο. Και ωραία, επειδή το είπατε και θα ασχοληθεί πολύ ένα μέρος των συναντήσεων, θα είναι τα αγροτικά, κύριο Πολύζο. Οι αδιάθετες ποσότητες των προϊόντων σήμερα που μιλάμε, είτε είναι μήλα, είτε είναι αμύγδαλα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, είναι σοβαρότατο πρόβλημα. Πρόταση να μειωθεί ο ΦΠΑ στους εμπόρους που αγοράζουν αμύγδαλα από τη Μαγνησία, από τη Λάρισα ή μήλα. Έτσι θα μπορέσουν να απορροφηθούν οι ποσότητες, οι αδιάθετες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Γεια σας.